Οι εργαζόμενοι του ΜΕΓΑ είναι 15 μήνες απλήρωτοι. Όλο αυτό το καιρό πληρώνω μόνο τα δώρα Χριστούγεννα Πάσχα, γιατί είναι ποινικό αδίκημα. Αυτή η κατάσταση δημιουργήθηκε από τότε που μπλοκάρανε τους λογαριασμούς οι τράπεζες, τραπεζικούς λογαριασμούς του ΜΕΓΑ. Γιατί τους μπλοκάρανε? Τους μπλοκάρανε γιατί μέτοχοι δεν πληρώναν τις δόσεις του δανείου. Όλο αυτό το καιρό παραμυθιάζαν τους υπάλληλους ότι θα ανοίξει το ΜΕΓΑ, θα πάρουμε άδεια. Φτάσαμε στο δεύτερο διαγωνισμό αδειοδότησης, 11/1/18. Φυσικά δεν καταθέσανε καμία προτεστική άδεια, παρόλο που είχε βγει η business plan και ήταν απολύτως βιώσιμη επιχείρηση, σύμφωνα με αυτά που λέγανε οι τράπεζες πάντα. Οπότε μετά στους εργαζόμενους δεν έμεινε κάτι άλλο, βγήκαν στον δρόμο, κάνουν κατάληψη έξω από το γραφείο του Βαρδινογιάννη. Είμαστε 37 ημέρες εδώ. Παράλληλα κόψανε τη διαφήμιση του σταθμού, παίζει χωρίς διαφήμιση. Και τώρα πια περιμένουμε ας μετόχους να ανοίξουν το κανάλι, δεν το πιστεύουμε. Περιμένουμε να βοηθήσει η κυβέρνηση να βγουν τουλάχιστον οφειλόμενα δουλευμένα από τα 52 εκατομμύρια που είναι μαζευτεί στις τράπεζες όλο αυτό το διάστημα που δουλεύαν οι εργαζόμενοι απλήρωτοι. Μάλιστα. Πόσο οι εργαζόμενοι έχουν απογοητευτεί ή πώς συμμετέχουν στις κινητοποίησεις? Είσαστε πόσοι συνολικά? Η εικόνα είναι μεικτή. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν απογοητευτεί στο σύνολο. Το βλέπουμε καθημερινά εδώ, στη διαμαρτυρία. Στις κινητοποιήσεις που κάνουμε στις τράπεζες και στην κυβέρνηση αλλά και στους μετόχους κυρίως, αυτό δεν δείχνει απογοήτευση. Σίγουρα κάποιοι συνάδελφοί μας είναι απογοητευμένοι. Αλλά συνεχίζετε δηλαδή δυναμικά τις κυβέρνησεις? Συνεχίζουμε βέβαια δυναμικά, γιατί δεν μας αφήσαν άλλη δυνατότητα. Μας κλέψανε 2 χρόνια από τη ζωή μας, πέρα από τα χρήματα. Φυσικά θέλουμε και το κανάλι ανοιχτό. Αλλά δεν το πολυπιστεύουμε πια ούτε εμείς. Και φυσικά, εφόσον θέλουν να κλείσουν το κανάλι μέτοχοι, υποχρεούνται να πληρώσουν τους εργαζόμενους, να σωπασμιώσουν. Δεν είναι κάτι παράλογο αυτό.